Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Woodbox του Μαΐου, η θεματολογία του αν θυμάμαι καλά ήταν Survival. Να πούμε ότι το Woodbox είναι το γαλλικό συνδρομητικό κουτί, το οποίο βγαίνει κάπου στα 20-25 ευρώ. Νομίζω είχα δει ότι ήταν στα 25, αλλά εμένα έχει κολλήσει κάτι, δεν ξέρω, κάθε μήνα με τραβάνε μόνο 20 ευρώ. Να πούμε ότι είχα δοκιμάσει αυτή τη συνδρομή τότε με το Star Wars που είχε ξεκινήσει, λέω κάτσε το δοκιμάσω και τελικά μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω κρατήσει, έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου κουτιά πλέον. Πάμε να μπούμε μέσα να τα ανοίξουμε αμέσως. Έχει ωραία δικά του αντικείμενα, εξκλουσιβάκια, ποπάκια βάζει αρκετά συχνά και μου αρέσει και αυτό που κάνει με τα κουτιά του που αλλάζει το μέσα έξω, αν και κακώς κάθε φορά δεν το στέλνει έτοιμο αλλαγμένο, πρέπει να τα αλλάζουμε εμείς. Και έρχεται και σε διπλό κουτί, έτσι είναι το μόνο κουτί που βλέπω ότι έρχεται το κουτί μέσα σε ένα διπλό κουτί. Εξωτερικό ένα πιο απλό κουτί για να μην χτυπηθεί, κανένα να μην χτυπηθεί το προηγούμενο, μας ήρθε πολύ χτυπημένο, αλλά έστω όσο γίνεται να προστατευτεί το εσωτερικό κουτί. Πάμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν. Ναι, να το και το κουτί μας και είναι αρκετά βαρύ αυτή τη φορά. Να πούμε, μπορούμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν, εντάξει δεν χρειάζεται κάποιο κόψιμο για αυτά γιατί το σφράγισμα το έχει το εξωτερικό κουτί. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Και ωραίο το κουτί, βλέπω πάρα πολύ ωραίο. Που έχουμε και αυτή τη φορά από πάχη. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, έχουμε ξεκινάει με το Woodbox Magazine. Μας λέει Μάιο 2018. May 2018, όπως μας το γράφει πάνω. Run on Hine, Fight Food, Always Travel. Α, Survival Guide. Ναι, λογικό. Και εδώ μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουμε, ας πούμε. Αν και αυτό θα το δούμε λίγο μετά. Αυτό σιγά σιγά θα μας χρειαστεί, μιας και έχουμε και ποπάκι σήμερα. Αυτό το ποπάκι είναι Lara Croft. Η Tomb Raider αγαπημένη, όλοι ξέρουμε ότι και πολύ σχετική με το θέμα γιατί όλοι ξέρουμε ότι ήξερε πάρα πολύ καλά να επιβιώνει. Tomb Raider, Lara Croft και είναι από το παιχνίδι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Pop Games νούμερο 333. Α, εδώ πίσω βλέπω ένα σκισηματάκι, ένα χτυπηματάκι, αλλά εντάξει δεν μας πειράζει. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ποπάκι. Αυτό που σας λέω είναι εδώ πέρα στη γωνία. Γιατί έτσι αυτό το σκίσιμο, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφη. Μπορούμε να την ανοίξουμε τώρα. Τι προσεκτικά να την ανοίξουμε. Ανοίγει και εύκολα γιατί εδώ έχει και αυτό το σκίσιμο. Δεν πειράζει όμως. Αυτή μήπως την έχουμε και εκτός κουτιού. Γιατί δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Μιας και δεν έχω ασχοληθεί με το παιχνίδι. Είδα την ταινία που βασίζεται τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν έχω σκοπό να συλλέξω αυτά τα ποπάκια. Ειδικά ο Pop Games πάρα πολύ λίγα θέλω. Από τα Pop Games έως καθόλου. Γιατί έχω γεμίσει πλέον. Ναι, αυτή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Αυτή άνετα θα μπορούσα να την έχω και εκτός κουτιού για τους λόγους που προείπα. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι με πάρα πολύ καλή μικροδουλειά. Όπως είναι ματωμένη και βλέπω και το πιστόλι που κρατάει, το άλλο το εργαλείο που έχει τις αναρρίχσεις, ας πούμε, γάντζος, πώς μπορείς να το πεις. Πάρα πολύ όμορφη και ωραία η στάση της, πάρα πολύ ωραία και η μικροδουλειά της μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το ποπάκι. Κάποιες πληγές που έχει στο χέρι από μπροστά σε αυτά που φοράει, τη ζώνη της και τα σχετικά. Και πίσω φαίνεται πιο καλά η μικροδουλειά που λέμε και στο μαλλί. Και το μαλλί της είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτά εδώ που λέμε τα εργαλεία, αυτό το κινητό, δορυφορικό τηλέφωνο, μπορείς να το πεις. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Γιατί έχει και αυτές τις κεραίες που πιάνει αυτό ακόμα και μακριά, αν δεν έχει σήμα σε περίεργα μέρη. Το τόξο της, η φαρέτρα με τα βέλη, το σκηνή, ας πούμε, που μπορεί να το χρησιμοποιεί για να ανέβει κάπου ή μέσα, ξέρω εγώ, πώς εξερευνούσε τους αρχαίους ναούς. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο και ωραίο ποπάκι. Γαμάτι και η στάση της μου άρεσε πάρα πολύ. Και εντάξει, Φάνκο έχουμε πει ότι πλέον στη δουλειά της κάνει πάρα πολύ. Γενικά η όλη δουλειά της Φάνκο έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει εξελιχθεί. Συνεχίζουμε, πάμε στο μπλουζάκι. Το οποίο μπλουζάκι είναι. Α! Φρέντι Κρούγκερ λογικά είναι αυτός. Ναι, ναι. Φρέντι Κρούγκερ επίσης ακόμα ένα αρκετά σχετικό αντικείμενο με τη θεματολογία survival. Χωρορίζει λίγο αυτή τη φορά το κουτί μας και η μπλούζα νερφ λέει και το χρώμα της πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το καφέ λαδί, κάπως πώς θα το πούμε, δεν ξέρω, οι γυναίκες ξέρετε και καλύτερα τα χρώματα, εμείς οι άντρες ξέρουμε 5-10 βασικές αποχρώσεις που λέμε. Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Με το Freddy Krueger και τι μας γράφει, Never Sleep Again. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή τη φορά ίσως είναι η μόνη φορά που η μπλούζα μας δεν είναι licensed. Είναι με ένα Woodbox Exclusive, αλλά είναι η μόνη φορά που το μπλουζάκι μας δεν είναι licensed. Είναι, έχει Regency, όπως τη λέει αυτή την εταιρεία Regent. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι και η στάμπα της είναι αρκετά καλά. Α, βασικά όχι, ναι. Αυτή τη φορά η στάμπα της μοιάζει πολύ με άλλα κουτιά. Η ποιότητα στάμπα της, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Δηλαδή, σε σχέση με τις άλλες φορές, το Woodbox είχε πολύ καλύτερες μπλουζές.
Πάμε στο survival rule του double tap. Πάρα πολύ ωραία καρφίτσα. Ο δεύτερος κανόνας της επιβίωσης. Μπορούμε να τα ανοίξουμε. Εντάξει, οι καρφίτσες του Woodbox είναι πάρα πολύ καλές. Πολύ ωραία δουλεμένες, βαριά καρφίτσα και ανάγλυφη. Δεν απλώς μια καρφίτσα με μια στάμπα, ας πούμε, απλή πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο καρφιτσάκι. Αυτό τώρα δεν θυμάμαι αν παραπέμπει κάπου ή δεν ξέρω αν παραπέμπει κάπου. Τώρα για να λέει double tap, όλο και κάπου θα παραπέμπει αυτό. Αν κάποιο μπορεί να φανταστεί, ας με βοηθήσει από κάτω. Συνεχίζουμε, πάμε εδώ. Ού, έχουμε. Τα δύο βασικά τελευταία αντικείμενα που έχουμε είναι βιβλιοειδή, ας τα πούμε. Ας ξεκινήσουμε με αυτό βασικά που είναι και ανοιχτό. The Incredible Story of Resident Evil. Μάλιστα, non-official, αλλά είναι non-official. Μας λέει Woodbox Exclusive και τα σχετικά. Η ιστορία του Resident Evil. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχουμε το σήμα της Umbrella Corporation, της εταιρείας που οφείλεται πίσω από ό,τι έγινε τέλος πάντων στο Resident Evil. Αυτό μας γράφει και τιμή πάνω, ως κλασικό βιβλίο 8,90. Και τώρα τι θα μας έχει εδώ, δεν νομίζω να είναι Steel Comics. Resident Evil, Woodbox Exclusive και τα σχετικά, Once Upon a Time. Α, και μας έχει διάφορα, δηλαδή πώς ξεκίνησε ας πούμε το Resident Evil. Από τόσο πίσω που λογικά εδώ μιλάμε για ηλεκτρονικό. Παίζει. Πω, εντάξει, κοιτάξτε εδώ γραφικά. Αυτό τώρα παίζει να είναι ηλεκτροπασικά, αυτό παίζει να είναι και PlayStation 1. Δεν θυμάμαι. Τα πιο πρόσφατα Resident Evil έχω παίξει και έχω δει και τις ταινίες, εννοείται, αγαπάω. Τα τόσο πίσω, τα τόσο παλιά, ας πούμε, στο PlayStation 1 δεν τα έπαιζα. Ναι, αυτό σίγουρα είναι γραφικά PlayStation 1. From Alpha to Beta. Πάρα πολύ ωραίο. Και για τις ταινίες δεν μας αναφέρει κάτι μέσα, δεν μπορεί. Goof Troop, τι έχουμε εδώ, ναι, συνεχίζουμε στα παλιά. Μας δείχνει και την εξέλιξη του. Πάρα πολύ ωραία. Όπου και μυρίζει απίστευτα το βιβλίο, έτσι. Και εδώ σου πάει να ξεκινάει να εξελίσσεται, ας πούμε, και το θέμα γραφικών σε σχέση με τα παλιά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να. From Biohazard του Resident Evil. Α, μάλιστα. Σουτσικό, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε κι άλλα. Sequel or not, Resident Evil. Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Έτσι που από το πώς ξεκινάει, ξέρω εγώ, μέχρι το που είναι το τελευταίο, ας πούμε. Resident Evil Games, πάρα πολύ ωραία εδώ για τα παιχνίδια. Κάνα τόση ώρα δεν μας έδινε για τα παιχνίδια στις αρχές. Resident Evil Revelations. Το Revelations ήταν και το τελευταίο που παίξαμε στο PlayStation 4. Το παίξαμε και με το Γκέσο μαζί. Το τερματίσαμε σχετικά γρήγορα κιόλας. Umbrella Corps και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον βιβλιαράκι φαίνεται αυτό. Θα το δούμε. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται για το Resident Evil και έχουν ασχοληθεί αρκετά, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα αυτό το βιβλιαράκι. Και εδώ πάμε πάλι σε παιχνίδι. The Last of Us The Poster Collection. Εδώ έχουμε αφισάκια από το Last of Us. Ακόμα ένα παιχνίδι που δυστυχώς και κακώς για μένα τουλάχιστον που δεν έχω παίξει. Θέλω να το παίξω κάποια στιγμή, θα βρω χρόνο. Το Last of Us, γιατί και από ό,τι είδα θα βγει και καινούριο. Οπότε πρέπει να παίξω και το παλιό για να παίξω και το καινούριο. Εννοείται. Και αυτό Woodbox Exclusive μας λέει. Και είναι από την Naughty Dog το παιχνίδι. Αγαπημένη εταιρεία που έχει βγάλει και το Crash. Θυμάμαι από παλιά που ξεκινούσε το Crash που είχε το διαφημιστικό το μικρό, ας πούμε, της Naughty Dog. Ναι, με την τεχνική ζέσταμα άνοιξε με τα λίγα με τα πολλά, μετά από αρκετό ζέσταμα όμως. Για να δούμε εδώ τα φυσάκια. Δυστυχώς δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν θα ξέρω και πολλά τι έχει μέσα εδώ, αλλά θα είναι ωραία φυσάκια. Ω, και ωραίο όπως είναι και το βιβλίο. Και όπως μας λέει είναι removable οι αφίσες και άψογης ποιότητας. Πήγα να πω πολύ καλή ποιότητα, αλλά όχι απλώς πολύ καλή ποιότητα. Άψογη ποιότητα. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα δεν θέλω να βγάλω, είναι κρίμα να ξεκολλήσουμε κάποιο αφισάκι. Ωρε φίλοι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό θα το εκτιμήσω ακόμη πιο πολύ σίγουρα μόλις παίξω το παιχνίδι. Μόλις ασχοληθώ με το παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ γιατί πόσο γαμάτη ποιότητα μιλάμε. Ενώ είναι μικρό αφισάκι, βασικά έχει καλύτερο αυτό που είναι μικρό αφισάκι, αλλά πάρα πολύ ποιοτικά τυπωμένο. The Last of Us, θα βρούμε καμιά έτσι ωραία, ξέρω εγώ. Ω, έχουμε μέχρι και τα τέρατα. Τους κακούς ή ό,τι είναι αυτά, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει και δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε λογικά έχει αρκετά πράγματα γύρω από το παιχνίδι. Πάντα εννοείται. Καμιά έτσι πολύ όμορφη και γαμάτη αφίσα να βρούμε. Πάρα πολύ ωραία και αυτή πάρα πολύ ωραία. Και αυτή που να είναι και αυτή που χρησιμοποιεί και στο να και μπροστά που έχουμε. Τι λες, και αυτή εδώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα με ψήνει ακόμη περισσότερο να το παίξει το παιχνίδι. Αυτό το βιβλίο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ήθελα, δηλαδή, αν έχω χρόνο, θέλω προς το παρόν. Πρώτη προτεραιότητα είναι να παίξω το God of War και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτά, νομίζω πάμε να φτιάξουμε λίγο το κουτάκι. Το μέσα έξω να το δούμε, γιατί έχει και κουτάκι πάρα πολύ γαμάτο.
Εδώ έχουμε ένα kit, ας πούμε, με αυτά που χρειάζεται για να επιβιώσεις και τα σχετικά όπλα και τέτοια. Οπότε πάμε να φτιάξουμε το κουτάκι και ερχόμαστε να εκτιμήσουμε το κουτί και να κλείσουμε το βίντεο. Έτοιμο και το κουτάκι μας και για άλλη μια φορά έχει πάρα πολύ ωραία ιδέα το όλο κουτάκι. Εδώ βλέπουμε ένα kit, ας πούμε, επιβίωσης, το οποίο μας λέει In case of zombies, open woodbox. Και έχουμε τσεκούρι, τσεκουράκι βασικά, έχουμε πιστόλια. Εντάξει, αυτό το τσεκούρι. Τι είδο τσεκούρι, είναι πιο μικρό και από το revolver. Τέλος πάντων, έχουμε δύο χειρομοβίδες ή flash grenades, είναι αυτές, ξέρω εγώ, όπως μπορούμε να τις πούμε. Πάρα πολύ ωραία και γενικά η ιδέα του πάρα πολύ ωραία και από παντού μας γράφει woodbox. Από πίσω, εντάξει, από πίσω έχει το σήμα του woodbox. Θα προτιμούσα τα κουτιά να είναι εξ αρχής γυρισμένα έτσι, να μην χρειάζεται να τα φτιάχνουμε εμείς, αλλά και αυτό μας βάζει έτσι λίγο μια παραπάνω διαδικασία και λίγο να ασχοληθούμε παραπάνω. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε το περιοδικάκι μας. Βασικά, πριν το περιοδικό, να κάνουμε την εκτίμηση, γιατί στο τέλος βλέπουμε και τις τιμές που αναγράφονται στο περιοδικό. Εντάξει, τα παπάκια στην Ελλάδα κάπου στα 15 ευρώ περίπου εκεί κειμένο τιμέ του, οι τιμές τους, δύο πάνω, δύο κάτω. Το μπλουζάκι αυτή τη φορά ήταν μέτριο και έχω περιέργεια να δω πόσο θα μας το δίνει μέσα. Γιατί σε άλλες φορές είναι license μπλουζάκια στη συνεργασία που έχει το Godbox με το Cotton Division, νομίζω. Αυτή τη φορά δεν είναι και τόσο ιδιαίτερα καλή η στάμπα του και δεν είναι license, αλλά θα δούμε μέσα πόσο μας το βάζει. Εμείς θα το πούμε κάνα 10-15 περίπου εκεί. Αυτά εδώ κάπου στο 3 ευρώ, 4 ευρώ, εντάξει 4 ευρώ μας το γράφει μέσα πάντα γιατί έχει πάρα πολύ ωραία καρφιτσάκια. Τα δύο βιβλία, το ένα μας γράφει πάνω 8,99, 8,90 μάλλον, εντάξει το πουλί εκεί στο δεκάρικο. Και αυτό πάλι κάπου εκεί, κάπου στο δεκάρικο. Άλλο ένα γαμάτο κουτί, άλλο ένα γαμάτο woodbox μάλλον. Πάμε να δούμε και μέσα σιγά σιγά τι παίζει στο περιοδικάκι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, editor και τα σχετικά. Ναι, πάμε μπροστά μας έχει φωτογραφίες από woodboxers. Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω ίσως κάποια στιγμή μπούμε και εμείς εδώ. Μαλλιά ή όχι. Metal Gear Survive, Metal Gear έχουμε καινούριο, έχουμε καινούριο Metal Gear. Είναι Pick of the Month, εντάξει, αυτό που διάλεξα για το μήνα. Συνήθως και έχει και παιχνίδια εδώ, αλλά παίζει να έχω δει και ταινίες. Αλλά, τι λες τώρα, το, με το Mega Woodbox Survival, γενικά τα Mega Woodbox, μακάρι κάποια στιγμή να τύχουμε ένα Mega Woodbox, είναι απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ τι έχει το Mega Woodbox. Εδώ θα βλέπαμε unboxing, έτσι. Μέχρι και PS4, και PS4, ποιο PS4, αυτό πρέπει να είναι το Pro, όχι. Το PS4 τέλος πάντων με το Biohazard και VR μαζίνει. Τι λες τώρα ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, ναι, λοιπόν, έχουμε το Lara Croft μας δίνει 15, το Woodbox Exclusive T-shirt μας το δίνει 20. Την ώρα που και τα άλλα παίζει να τα δίνει 25 βασικά, ναι, αυτό πρέπει να έχει ένα τάλιρο διαφορά. Εδώ λόγω του ότι δεν είναι licensed, μάλιστα. Το pop μας το δίνει 15 και το μπλουζάκι 20. Εντάξει, κάπου στο 15 πες. Αυτό μας το λέει 9 ευρώ το Resident Evil και το Last of Us μας το λέει 12 και το άλλο μας το λέει 9. Παιδιά κλέψα το 8,90 γράφει πάνω και το The Last of Us μας το δίνει 12. Εντάξει άνετα αυτό εδώ δηλαδή για 12 ευρώ με τόσα αποστεράκια που έχει μέσα και γαμάτα που φαίνεται μια normal τιμή και 15 δηλαδή να το δίνει κάποιος θα μπορούσε να πεις κομπλέ. Και έχουμε εδώ Double Tap και τα σχετικά, ναι, και εδώ μας λέει 4 ευρώ. Τον επόμενο μήνα, τον επόμενο μήνα έχουμε Rick and Morty, Pickle Rick βλέπω εδώ. Κακός, γιατί δεν είμαι τόσο fan του Rick and Morty. Τώρα μπορεί να είναι κάτι γενικό και απλά να έχει ένα αντικείμενο Rick and Morty. Θα δούμε, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, παιδικά ή μια θεματολογία πιο γενική. Αυτά λοιπόν, έγινε και η εκτίμησή του, όλα κομπλέ. Εντάξει, παιδάκι, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Για να πούμε ότι ακόμα ένα γαμάτο woodbox που μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και τα δύο αντικείμενα που είναι βιβλιοειδή με χάλασε λίγο, θα μπορούσε τουλάχιστον μόνο ένα να έχει και όχι και τα δύο. Αλλά δεν πειράζει, παρόλα αυτά ήταν πολύ γαμάτο κουτί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.